Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το σκούφο του Άι Βασίλη σε κέιν από πολυμερικό πυλό. Ξεκινάμε από ένα κομμάτι κόκκινου πυλού, στο οποίο έχουμε δώσει τριγωνικό σχήμα και έχουμε καμπυλώσει στην άκρη με τα δάχτυλά μας. Δεν το δείχνω αυτό το σημείο γιατί θεωρώ ότι είναι απλό και κατανοητό. Στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα κύλινδρο από λευκό πυλό. Εγώ χρησιμοποίησα λευκό περλέ της Kay το Polyclay, τον οποίο χρειαζόμαστε για τη φούντα στην κορυφή του σκούφου. Θα σου πρότεινα να κάνεις αυτό τον κύλινδρο μεγαλύτερο σε διάμετρο από ό,τι τον έκανα εγώ, γιατί μου βγήκε πιο μικρός από ό,τι υπολόγιζα στο τελικό αποτέλεσμα. Βάζεις αυτό το κύλινδρο στην άκρη του σκούφου και μετά ανοίγεις στη μακαρονομηχανή ένα φύλλο λευκού πυλού. Κόβεις παραλληλόγραμμες λωρίδες από αυτό το φύλλο και τις στιβάζεις τη μία πάνω στην άλλη. Πρέπει το πλάτος τους να είναι όσο και το πλάτος του σκούφου, γιατί θα τις τοποθετήσουμε στο κάτω μέρος του. Το λευκό που περισσεύει δεξιά και αριστερά του σκούφου το κόβουμε με τη λεπίδα. Δεν το δείχνω στο βίντεο, αλλά στο επόμενο πλάνο θα το δεις κομμένο. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξεις την μακαρονομηχανή το χρώμα πυλού που έχεις επιλέξει για το φόντο του Kay. Θα κόψεις από αυτό λωρίδες ίσες με το πλάτος του σκούφου και θα αρχίσεις να τυλίγεις το σκούφο με τις λωρίδες αυτές. Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο, για παράδειγμα ένα σουβλί, για να πιέσεις τον πυλό στις εσοχές που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να μην υπάρχουν κενά και να μην παγιδευτεί αέρας μέσα στο κέιν. Και συνεχίζεις να τυλίγεις το σκούφο με τις λωρίδες σου, διπλώνοντάς τες σαν ακορντεόνο που χρειάζεται για να βγει στο τέλος ένα τετράγωνο σχήμα. Πρέπει να βάλεις αρκετό πυλό γύρω-γύρω, γιατί όταν θα κάνεις reducing στη συνέχεια, το μέγεθος του φόντου θα μειωθεί αρκετά. Αν βάλεις λιγότερο πυλό από όσο χρειάζεται, το κέιν θα έχει μεγάλη παραμόρφωση και αυτό δεν το θέλουμε. Μετά κάνουμε reducing, έτσι λέγεται η διαδικασία που βλέπεις στην οθόνη, κατά την οποία μειώνουμε το κέιν κατά μήκος και ύψος και το μεγαλώνουμε κατά πλάτος. Έχω αφήσει αυτό το σημείο στο βίντεο, παρόλο που οι κινήσεις είναι επαναλαμβανόμενες, γιατί μου το ζητήσατε στα προηγούμενα βίντεο. Κάποιοι θεατές που δεν είχαν ξαναδεί πως φτιάχνεται ένα κέιν, δεν καταλάβαιναν πως από το αρχικό σχήμα φτάνουμε στη ράβδο, στο κέιν. Οπότε το αφήνω για να το δεις και ελπίζω να μην σε κουράσει. Εξάλλου, αν δεν γνωρίζεις πως να κάνεις reducing σε τετράγωνα κέιν, θα σου είναι πολύ χρήσιμο αυτό το κομμάτι του βίντεο.
Σε αυτό το στάδιο θα κόψω το κένι μου στη μέση για να αποκαλυφθεί το μοτίβο, η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του. Στο μισό κομμάτι θα συνεχίσω το reducing για να δεις πως όσο και να συνεχίσω, το μοτίβο στο εσωτερικό του κένι παραμένει το ίδιο. Αυτό ήταν το σημερινό tutorial. Αν σου άρεσε μπορείς να κάνεις like στο βίντεο. Αν δεν σου άρεσε υπάρχει και το dislike, ενώ αν έχεις απορίες θα χαρώ να τις απαντήσω στα σχόλια. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Αν ενδιαφέρεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, τσέκαρε το κουτί της περιγραφής και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.